αυτός εκτελεί μάρα στα δίκτυα. Ο Μποτεάν στο 61. 2-0 η Ομόνια. Εδώ ξανά. Μπάλα κάπου κύπησε και άλλαξε πορεία. Γι' αυτό έκανα αρκετό για να ευκληριάσει τον Γκρέμς, ο οποίος ήταν ανήμπορος να αντιδράσει. Εξάνδρου. Μποτεάν περνάει την μπάλα τον τοίχο. Καταπληκτικό γκολ από τον Γάλλο. Να λοιπόν που η ιστορία επαναλαμβάνεται με τον Γάλλο, τον Ερικ Μποτεάν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και τα δύο εις βάρος της δόξας και τα δύο με αμεμφίας εκτέλεση φάου. Το 19, υπέροχη εκτέλεση πραγματικά, το παρατηράκι της ευθείας του Γκρέμσελ που προσπάθησε ανεπιτυχώς όμως να αποτρέψει την πορεία του μπάλας στα δίκτυα. 1-0 με το δεύτερο φετινό γκολ του Γάλλου. Μετά από 3,5 μήνες, 105 μέρες, τότε που είχε αντιμετωπίσει ξανά την δόξα στο Μακάριο. Υπέροχη εκτέλεση από τον Ερικ Μποτεάν. Κοιτάξτε πού στέλνει την μπάλα. Ασύλληπτο πραγματικά, από εδώ θα φανεί. Φοβερό χτύπημα, πραγματικά. Κάποια στο φάουλ. 1-0 στο 18. Το 19. Στην απέναντι γωνία ο Γιόρντι Γκόμεθ είναι ο δημιουργός του τέρματος, ο σκόρερ του δεύτερου, δημιουργεί το τρίτο. Και έτσι η Ομόνια φτάνει σε ένα πολύ μεγάλο σκορ, 3-0. Στον Κούσουλο, στον Λέτσιαξ, η σέντρα στην περιοχή είναι καλή, το σούτ 1-1, ο Μποτεάν στο 41. Ξανά η κίνηση από τον Αγκιντόλα για τον Τιάγκο, βλέπει τον Λέτσιαξ να είναι μόνο στο ακροβολισμένος αριστερά, η σέντρα έχει ξεχαστεί, ο Μποτεάν, ο οποίος αμέσως με το αριστερό αυτό βολέ παραβιάζει την εστία του Βοζίνια. 1-1. Φοβερό γκολ για την Ομόνια στο 24 με τον Μαυρία να σκοράρει και να κάνει το 1-0 στο 24ο λεπτό. Ένα πραγματικά πανέμορφο γκολ από τον Μαυρία με την πολύ μεγάλη συνεισφορά του Μποτεάν που θα πάρει την ασίστ και μια εντυπωσιακή ασίστ με τα κουνάκι στο 24. Το 1-0 για την Ομόνια χρειαζόταν μια τέτοια στιγμή για να ανοίξει το σκορ, κάτι ιδιαίτερο, κάτι που να έχει μέσα μια ποδοσφαιρική μαγεία για να ανοίξει το σκορ με τη μια Σαλαμίνα που με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς κρατούσε μέχρι τώρα με σχετική άνεση. Κάτι τέτοιο χρειάζονταν. Στο 24 έρχεται το γκολ από τον Μαυρία. Θα το ξαναδούμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο γκολ. Καλή ανάπτυξη για την Ομόνια. Βλέπουμε εδώ πώς ξεκινάει από τον Έζρα, τον Τιάκο, τον Μαυρία, η προσπίθηση του Ελαδίτη, η πάσα, το τακουνάκι αμέσως μετά, είναι πραγματικά πανέμορφο, μαγικό γκολ. 4 παίκτες σε αυτή τη φάση αντάλλαξαν πάσεις και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό στο τέλος. 1-0, η Ομόνια ανοίγει το σκορ με τον Χάρη Μαυρία στο 24ο λεπτό. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές γιατί είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Σου δέξω! Ένα δεύτερο γκολ σίγουρα σε αυτό το δεύτερο ρίχνο στο ξεκίνημα. Φαίνεται ότι καλύτερο. Ο Μποτεάν θέλει να πατήσει περιοχή. Θα κάνει σέντρα. Ο Πέτρο αφήνει γκολ. 0-2 η Ομόνια. Έτσι απλά με τον Τιάγκο. 30 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Τιάγκο φτάνει τα 3 και η Ομόνια πλέον γίνεται το ακλόνητο φαβορί για το τρίποντο. Εδώ ο Μποτεάν κάνει σέντρα, ο Τιάγκο εύκολα καλαπερνά από τον Πέτρο, κακή εκτίμηση και ο Τιάγκο δεν μπορούσε να διαφερθεί, δεν ξέρω αν η μπάλα
έχει και πορεία προς τα αλήθεια. Πριν τον Λελουτού το γύρισμα στον Ρέινοτ που κάνει το σουτ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα. Ένα από τεάν. Μπήκε στην περιοχή. Το σουτ και το 1-0. Ορτέγα. Στο 23ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Μέσα από μια γρήγορη εναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες της Ομόνιας. Δείτε πώς αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Ομόνιας. Και με ποδοσφαιρικό θράσος θα έλεγα, μπαίνει κάθετα στην αντίπαλη περιοχή. Πηγαίνει διαγώνια απέναντι από το τέρμα και κάνει το δυνατό σου στην κλειστή γωνία του Βεσελόφσκι, σημειώνοντας το 1-0 και δίνοντας το ένασμα για ξέφρενο παρηγύρι στο πέτα.